necessaris vaig pondre. Pues, se energatas más. Se te andan veladas, se tiran el colucho de brodo, te pongo interior y 10. Se tiro para este góculo. Τον υπεύθυνο του εξαγωγικού τομέα του κινητηρίου. Μετά από μια επιτυχημένη περσινή χρονιά, είναι υποχρέωσή μας φέτος να καθιερώσουμε αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν είναι μια εκδήλωση αγοραία, θα λέγαμε, όπως έρχονται οι διάφοροι θίασοι που τους καλούμε να παίξουν μια παράσταση καλή, κακή, επιτυχημένη ή όχι, αλλά είναι μια εκδήλωση που σκοπό είχε και τώρα πια με το νέο δεδομένο που είναι το ΤΕΙ Ιαπωνίας, τεχνολόγων Ιαπωνίας στην Αμαλιάδα, αυτός ο σκοπός επαυξάνεται ως στόχος να δέσει την τοπική κοινωνία, την τοπική παραγωγή, τη μεταποίηση με επιστημονικά δεδομένα, με αναλύσεις και με δείκτες οι οποίοι θα δείξουν και θα προωθήσουν την εξωστρέφεια σε αυτά τα προϊόντα. Με λίγα λόγια, έχει σκοπό να αλλάξει το γίγνεσθε που υπήρχε μέχρι τώρα. Αυτό που ακούμε από τις κεντρικές διοικήσεις, από τις κυβερνήσεις, από τις παρατάξεις, από τα κόμματα, ότι πρέπει να αλλάξει η παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος παραγωγής και διαχείρισης των προϊόντων που θα παράγουμε, στην πράξη πάμε να το κάνουμε εμείς. Επομένως, το Κερνάει με Ελλάδα είναι ένας καλός κράχτης, επιτρέψτε μου τον όρο και την έκφραση, για να μπορέσουν πρώτον να γνωριστούν όλοι αυτοί οι παραγωγικοί φορείς και συντελεστές μεταξύ τους, δεύτερον να τους γνωρίσει η κοινωνία και να τους οθήσει, και τρίτον να κάνουμε την υπέρβαση αυτή την οποία προσδοκούμε όλοι μας. Νομίζω πως θα πάνε όλα καλά. Εγώ πάντα ήμουν και είμαι αισιόδοξος. Από τη στιγμή που θα μας γίνει η πεποίθηση και θα παλέψουμε, όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Καλό λοιπόν όλο τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση, αυτό το φεστιβάλ. Θα υπάρχουν στο πρόγραμμα πολλές δραστηριότητες, θα σας τις πούν και αναλυτικά. Θα υπάρχουν και συζητήσεις και στο κοινά τραπέζια για διάφορες εξειδικευμένες δράσεις στην παραγωγική διαδικασία. Θα εμπλακεί και το ΤΕΙ, όπως σας είπα προηγουμένως, καθηγητές, δεν ξέρω κατά πόσο οι σπουδαστές, και θα μπορέσουμε να θεμελιώσουμε πια, να βάλουμε βάσεις ενός θεσμού, ο οποίος, όπως προείπα και κλείνω με αυτό, θα έχει σκοπό να δέσει την τοπική κοινωνία, την τοπική παραγωγή με το όλο εγχείρημα της αλλαγής της παραγωγικής διαδικασίας στον τόπο μας. Επειδή, όπως όλοι ξέρουμε, μια επιτυχημένη προσπάθεια εξαρτάται από τη διαρκεία της, μετά την τόσο ανέλπιστα, μπορεί να πω, επιτυχία, τόσο ανέλπιστη μεγάλη επιτυχία που είχε η περσινή εκδήλωση του Κερνάμε Ελλάδα εδώ στην Αμαλιάδα, το Επιμελητήριο Ηλίας συμπράττει με τον Δήμο της Αμαλιάδος και με τον οργανισμό που συντονίζει την έκθεση στην λειτουργία και υλοποίηση της δεύτερης έκθεσης Κερνάμε Ελλάδα στην πόλη της Αμαλιάδος, στο προσεχές Παρασκευές Σαββατοκύριακο. Είναι μια προσπάθεια η οποία φέτος φιλοδοξούμε να δώσουμε μια άλλη ταυτότητα από αυτή που εδόθηκε πέρυσι και να βοηθήσουμε σε αυτό το πράγμα μέσα από αυτές τις διαδικασίες στην ανάδειξη των δράσεων και προϊόντων του τόπου μας. Όπως ξέρετε όλοι, αυτή τη στιγμή η μάχη του τόπου δίνεται μέσα από τον πρωτογενή τομέα και από τον τουρισμό και η δικιά μας προσπάθεια είναι να συνδέσουμε τη διατροφική μας μεγάλη ταυτότητα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, ώστε να δημιουργήσουμε το σύμπλεγμα που είναι ζητούμενο σήμερα σε κάθε σύγχρονη κοινωνία. Για αυτή την προσπάθεια θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Επιμελητηρίου τα μέλη του Συμβουλίου, τα οποία συνέβαλαν αποτελεσματικά στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης, και αναφέρομαι στον Αντώνη τον Παρασκευόπουλο, μπορεί του Συμβουλίου του Μήματος, και στον κύριο Ρονάκη τον Πράτη, καθώς και τη συμβολή του στελέχου μας και μέλους του Συμβουλίου του Γιάννη Αντωνόπουλου, ο οποίος από τον τομέα των υποδομών έχει κάνει πολλά πράγματα και μου είναι μια ευκαιρία εδώ να τον ευχαριστήσω, γιατί ήταν δικιά του πρωτοβουλία και ενέργεια η επισκευή ενός μεγάλου τμήματος του δρόμου Πύργος Πάτρα,
που ο ίδιος εξέφρασε τόσο μεγάλη αγωνία, που κάτω από τόσο κακές οδικές συνθήκες περπατάμε με την Πάτρα, και νομίζω ότι αυτή ήταν μια σημαντική παρέμβαση και ευελπιστούμε μια άλλη εργολαβία η οποία γίνεται να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υποδομές. Καθοριστικό στοιχείο της φετινής προσπάθειας είναι η σύνδεση με την εκπαίδευση και συγκεκριμένα με το ΤΕΙ. Από εδώ και πέρα θα είναι πιλότος για όλες τις δράσεις του Πενιτήριου η σύνδεση του με το ΤΕΙ, τόσο το ΤΕΙ της Γεωπονίας με στην Αμαλιάδα, και θα πρέπει να δώσει μια μεγάλη μάχη γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, στη νέα προγραμματική περίοδο είναι ζητούμενο η έρευνα και η τεχνολογία και πρέπει να προστατεί σε αυτόν τον τομέα το ΤΕΙ. Καθώς επίσης και με το ΤΕΙ του Πύργου, μια άλλη δραστηριότητα πρέπει να βοηθήσει στο θέμα του πολιτισμού. Εμείς, σαν Μελητήριο, σταθερά θα επιδιώξουμε να αναπτύξουμε σοβαρές και σταθερές σχέσεις με τα δύο εκπαιδευτικά ιδρύματα και να έχουμε ένα καινούριο ουσιαστικό ρόλο στο γύρνισμα του τόπου μας. Τα γένεια θα γίνουν την Παρασκευή το βράδυ, γύρω στις 7, και η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για 3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, και θα έχουμε δυνατότητα όλοι οι συμπολίτες, δηλαδή οι συμπατριώτες εδώ οι να την επισκεφθούν και να γνωρίσουν τις επιχειρήσεις του τόπου, και μάλιστα φέτος έχουμε και μια σημαντική μεταβολή στους συμμετέχοντες. Κάποιοι έχουν μια ανανέωση, νομίζω ότι τάξη του 30% στις συμμετοχές, ώστε χρόνο με το χρόνο πρέπει να δώσουν την ευκαιρία σε όσες περισσότερες επιχείρησεις του νομού έχουν δυνατότητα να προβάλλουν την ταυτότητά τους. Παράλληλα, εμείς σαν επιμελητήριο θα επιδιώξουμε να αυξήσουμε το μερίδιο συμμετοχής του τόπου στο ελληνικό εμπόριο, αυτό το περιβόητο e-shop για το οποίο ο τόπος είναι τόσο πολύ πίσω, και δίνει τη δυνατότητα το e-shop ακόμα και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις να δώσουν άλλο περιεχόμενο και μια άλλη ταυτότητα στο εμπορικό γίνεσθε του τόπου. Με τον Δήμαρχο της Αμαλιάδας είχαμε μια στενή συνεργασία αυτόν τον καιρό. Πρέπει να δήμαρχοι να κάνουμε και τα καλύτερά μας αυτές τις μέρες, ώστε να έχουμε μια τόσο πετυχημένη εκδήλωση στο Κυπεσινή, που αποτελεί σταθμό αναφοράς για τα εκθεσιακά δεδομένα του τόπου. Εμείς, Μελητήριο, βέβαια συμμετέχουμε και σε ένα άλλο σύνολο πλέγμα εκθεσιακών εκδηλώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και για πολλές επιχειρήσεις δικές μας τα αποτελέσματα είναι ήδη αυτά. Μέσα στο καλοκαίρι που έρχεται, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε μια άλλου είδους εκδήλωση που θα προβάλλει κάποια άλλα προϊόντα με κάποιο άλλο πνεύμα, ώστε η Ηλία να έχει μια σταθερή παρουσία στον τομέα της πρόθεσης και εξωστρέφειας των προϊόντων της. Σας ευχαριστώ όλους και θα τα πούμε άλλωστε από κοντά και στην έκθεση. Με δική μου την πλευρά, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Δήμο Ηλίδας για δεύτερη χρονιά για την αποδοχή του Κερνάμε Ελλάδα, και θεωρώ ότι θα είναι μεγαλύτερη και πιο δυνατή από τα περσινά δεδομένα που είχαμε. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που μου έδωσε και το Συμβούλιο, και όλοι μαζί σαν Επιμελητήριο προχωρήσαμε σε αυτή τη δράση για δεύτερη φορά. Θέλω να πιστεύω και θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από την περσινή παρουσίαση. Μάθαμε από διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν διορθωθεί, για παράδειγμα οι διαδρόμοι και όλα αυτά, γιατί το ακούω ακόμα και σήμερα, με ρωτάνε πολλοί επαγγελματίες, θα είναι πολύ πιο μεγαλύτερη και θα υπάρχει μία άνεση σχετικά με την πρόσβαση μέσα στην έκθεση και την επίσκεψη. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι πιο μεγαλύτερη η συμμετοχή από τα πέρσι. Πέρσι είχαμε περίπου στα 102 περίπτερα, σήμερα είναι πάνω, αν δεν απατώμε, γύρω στα 117, συγγνώμη, περίπτερα, όλες τις συμμετοχές. Αλλά έχουμε εμπλουτίσει πάρα πολλές δράσεις στο δεύτερο κλειστό, το έχουμε κάνει μικρό συνεδριακό, το οποίο εκεί θα παρουσιάσουμε το ηλεκτρονικό καλάθι της Δυτικής Ελλάδος με τα προϊόντα. Και εδώ θέλω να σταθώ στους γονείς. Την Κυριακή το πρωί στις 10 η ώρα θα παρουσιάσουμε το παιδικό ελληνικό πρωινό με τη συμμετοχή των παιδιών. Αυτό το κάνουμε ο σύνδεσμος Κερνάμε Ελλάδα μαζί με το καφέ ποδήλατο, το οποίο έχει την Κυριακή των παιδιών. Ήταν μια ιδέα την οποία θέλουμε να βάλουμε τα παιδιά, τους νέους ανθρώπους και τους μικρούς, στην υγιεινή διατροφή. Και θα υπάρξουν και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, θα σας πούμε και πιο αναλυτικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία. Από αύριο αρχίζει και στείνεται στο κλειστό η έκθεση.
θα μπορεί με όποιος θέλει για το περιπτερό του μετά την Τρίτη Τετάρτη να δει και το σχέδιο στην πραγματικότητα, αν έχει κάτι να κάνει οι επαγγελματίες να διορθώσουν, να δούνε για την τίποτα στα τετραγωνικά εκτός από το σχέδιο όπως τους έχουμε δώσει. Και από εκεί και πέρα ευελπιστούμε σε μια καλή περαιτέρω διοργάνωση να ολοκληρώσουμε με επιτυχία αυτό που έχουμε ξεκινήσει πέρσι και θα συνεχίσουμε και θεωρώ και πρέπει να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια, γιατί ο πρωτογενής τομέας με τη μεταποίηση και τη διατροφή είναι το μόνο που έχει μείνει πλέον στην Ελλάδα και μπορούμε να δώσουμε μαζί με τον τουρισμό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο και το Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Και όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ και θα μπορούμε βήμα-βήμα την έκθεση μαζί σας να τη βγάλουμε και να δει ο κόσμος προς τα έξω το τι διαφορετικό θα κάνουμε φέτος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.